Καλή σας μέρα, είμαστε στο Χαλάνδρι με τον υποψήφιο δήμαρχο Σίμω Ρούσου και θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με την προεκλογική περίοδο και με το όραμά του για τον Δήμο. Κύριε Σίμω Ρούσου, ηγείστε της παράταξης αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρίου. Πείτε μας λίγα λόγια σχετικά με την παράταξη και με το έργο της και τι προσδοκάτε από τις επικείμενες εκλογές. Η αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρίου είναι ένα πρωτότυπο πείραμα από τα παλιότερα στον χώρο της Αττικής. Συσπηρώνει στις γραμμές του αριστερούς ανθρώπους από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές. Υπάρχουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν μέλη της Αντασία, του Σχεδίου Β, των Οικολόγων Πράσινων, πάρα πολλοί ανέταρτοι πολίτες, όπως και εγώ, και κυρίως άνθρωποι των κινημάτων της πόλης, που συναντήθηκαν σε όλα τα μεγάλα μέτωπα που ανοίχθηκαν στην πόλη το προηγούμενο διάστημα, από την υπεράσπιση της Ρεματιάς, του Νομισματοκοπίου, του Εργοστασίου του Ζένη, άνθρωποι που αντιστάθηκαν σε όλες τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης στον χώρο του Δήμου και που δίνουν καθημερινά τη μάχη. Μέχρι σήμερα η αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρίου είχε ως προτεραιότητα να φέρει αυτή τη φωνή των κινημάτων της πόλης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια καινούργια περίοδο, σε μια διαφορετική κατάσταση και ελπίζουμε και προσδοκούμε η αντίσταση με τους πολίτες του Χαλανδρίου να, με την παρέμβασή της εκλογές, να αλλάξει αποφασιστικά το συσχετισμό δύναμης και να αναλάβει για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της πόλης τη διοίκηση του Δήμου. Μάλιστα. Άρα η φωνή των κινημάτων και η φωνή των πολιτών πιο κοντά στον Δήμο. Σωστά. Ελπίζουμε, προσδοκούμε και δουλεύουμε πολύ γι' αυτό. Μα λίγο γι' αυτό τον όμορφο χώρο που είμαστε. Πώς έχει δημιουργηθεί. Το σπίτι μας. Τι έκανα λόγια για την ιστορία. Πρέπει να ξέρετε ότι στο Χαλάνδρι, μια πόλη 100.000 κατοίκων, δεν υπάρχει ούτε ένας στεγασμένος χώρος πολιτισμού. Παρά το γεγονός ότι στην πόλη μας υπάρχουν, δημιουργούν και ζουν εκατοντάδες άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού και της δημιουργίας. Αυτή την έλλειψη την βιώνουμε καθημερινά. Προσπαθήσαμε στο βαθμό που μπορούμε με τις δικές μας δυνάμεις να την καλύψουμε, δημιουργώντας αυτό το χώρο στην Αβέροφ 7α, που τα τελευταία 8 χρόνια έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν από συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, κινηματογραφικές βραδιές, λέπια. Είναι ένας χώρος που στεγάζει τις ανησυχίες νέων ανθρώπων, αντιφασιστικών κινήσεων όπως το σβήστε τους, και είναι ένας χώρος δημιουργίας. Χώρος διαλόγου, χώρος πολιτισμού, χώρος δημιουργίας. Είναι κυριολεκτικά το σπίτι μας που προσπαθούμε πάντα να μένει ανοιχτό σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώπων της πόλης. Τώρα που λέγαμε για τον πολιτισμό, κάποια στιγμή είχατε διεκδικήσει, είχε διεκδικηθεί το Δουζένι για χώρος πολιτισμού. Το Δουζένι όχι απλώς είχε διεκδικηθεί, παραμένει μέσα, είναι στην πρώτη γραμμή του διεκδικήσεώ μας. Στην πόλη είναι ο χώρος ενός τριών στρεμάτων, ενός παλιού εργοστασίου, που επιχειρήθηκε το 2005 να δοθεί αντιπαροχή, να καταστραφεί από την τότε διοίκηση Ζαχαιρόπουλου. Με τους αγώνες των κατοίκων και την καθοριστική δική μας συμβολή αυτό απεδρεύτη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα και παρά το γεγονός ότι υπάρχει εγκεκριμένο δάνειο από το παρακαταθήκον για την αγορά, την απολωτρίωση αυτού του χώρου για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού χώρου που τόσο λείπει στο κάτω Χαλάνδρι, αυτό δεν έχει γίνει. Δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη διοίκηση του Δήμου μας. Εμείς πιστεύουμε, διεκδικούμε και θα το κάνουμε πράξη αυτός ο χώρος να γίνει ένα κέντρο πολιτισμού, αλληλεγγύης,
συμπόρευσης των ανθρώπων της γειτονιάς του Κάτω Χαλανδρίου. Υπάρχει όμως ένα βασικό ζήτημα, δεδομένου ότι η οικονομική πόλη είναι περιορισμένη στην τοπική αυτοδιοίκηση και φαντάζομαι και στον δικό σας Δήμο, πώς θα μπορέσει να γίνει μια εναλλακτική διαχείριση. Τι σχεδιάζετε εσείς από αυτό? Προφανώς δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε εμείς το τροχό στο Χαλάνδρι. Εμείς είμαστε τμήμα ενός ευρύτερου ρεύματος ανατροπής στο χώρο της αυτοδιοίκησης και στο χώρο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα γαλατικό χωριό το οποίο έξω και πέρα από τις μνημονιακές δεσμεύσεις και την εφαρμογή αυτών των πολιτικών στον χώρο της αυτοδιοίκησης να φτιάξει ένα τελείως διαφορετικό Δήμο. Μπορούμε όμως να παλέψουμε, να υποσχεθούμε και να δεσμευτούμε ότι θα αλλάξουμε τις προτεραιότητες στην πόλη και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Η προτεραιότητα πάνω απ' όλα στην πόλη είναι η ανατροπή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, η έκφραση ένας Δήμος αλληλεγγύης που θα δώσει, δεν θα στερήσει κανέναν πολίτη αυτής της πόλης από το σπίτι του, δεν θα αφήσει κανένα σπίτι σε αυτή την πόλη χωρίς ρεύμα, που δεν θα αφήσει κανένα παιδί πεινασμένο. Κύριε Ρούτσο, πού θα βρείτε τα λεφτά? Πάντως όχι από εκεί που τα βρίσκει ο Δήμαρχός μας μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια στο Χαλάνδρι το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ αυξήθηκε το 2011 από 1 εκατομμύριο ευρώ σε 2.400 και το 2012 τα συνολικά προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΤΑΠ ξαναδιπλασιάστηκαν από το 2.400 σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολιτική αφέμαξης των δημοτών του Χαλανδρίου που γίνεται ακόμα προκλητικότερη αν σκεφτεί κανένας ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις της πόλης μας και μιλάω για τις επιχειρήσεις πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα στο Χαλάνδρι, τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν περισσότερο από 25% με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Δηλαδή σε μια εποχή τεράστιας κρίσης που χτυπάει όλα τα νοικοκυριά της πόλης μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κέντρου της, η Δημοτική μας Αρχή επέλεξε να μειώσει τα δημοτικά τέλη για τις οχλούσες χρήσεις, να μειώσει τα δημοτικά τέλη για τους κολοσσούς, όπως είναι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που καταλαμβάνουν περισσότερα από 100 στρέμματα της πόλης μας, για τα διαγνωστικά κέντρα, για την Panafon, για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που βρίσκονται που έχουν την έδρα τους στο Χαλάνδρι, την ίδια στιγμή που αποφάσισε να επιβαρύνει τους δημότες της πόλης, αυξάνοντας το τέλος ακίνητης περιουσίας κατά 100% το 2012 και άλλο 100% το 2013. Τι γίνεται με τη Ριζάρη και το κτήμα Χατζικόνστα? Η διοίκηση του Δήμου έφερε προς αναθεώρηση το γενικό πολεοδομικό. Είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται σχεδόν 10 χρόνια. Αν πάρει κανένας υπόψη ότι η πρώτη συζήτηση για την αναθεώρηση του γενικού πολεοδομικού έγινε το 2005 και το έργο έχει ανατεθεί από το 2006. Επέλεξε παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στις τελευταίες της μέρες ως διοίκηση να προκαθορίσει με την ψήφιση των προτάσεών της για το γενικό πολεοδομικό να προκαθορίσει τη μορφή της πόλης για τα επόμενα 15 χρόνια. Μία από τις προβλέψεις αυτής της αναθεώρησης του γενικού πολεοδομικού είναι η αλλαγή του καθεστώτος, πολεοδομικού καθεστώτος στην περιοχή της Ριζαρίου και στην περιοχή του Ιδρύματος Χατζικόστα. Πρόκειται για δύο μεγάλες εκτάσεις στο Χαλάνδρι, 67 στρέμματα Ριζάριος και 27-28 στρέμματα το Χατζικόστα, στο οποίο με την αλλαγή του γενικού πολεοδομικού δίνεται δυνατότητα δόμησης με συντελεστή 0,4. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δίνεται δυνατότητα να χτιστούν περισσότερο από 38.000 τετραγωνικά μέτρα σε αυτές τις δύο περιοχές. Αλλάζει τελείως ο χαρακτήρας. Βρίσκεται αυτή η περιοχή, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Golden Hall, το οποίο έχει παραπορευθεί με τις γνωστές συνοπτικές διαδικασίες στον κύριο Λάτση.
και αποτελεί ένα πλήγμα και στον εμπορικό κόσμο της πόλης μας, γιατί στα ήδη δημιουργηθέντα ανταγωνιστικά εμπορικά κέντρα που αναπτύσσονται στη γύρω περιοχή, στο Mall, στο Golden Hall, είναι δυνατόν να προσθεθούν και άλλα στις αυτές τις ευαίσθητες περιοχές. Εμείς καλούμε τη διοίκηση να αναθεωρήσει αυτή τη στάση της και τους κατοίκους της πόλης να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να εμποδίσουν αυτή την εξέλιξη, και εμείς ως καινούργια διοίκηση είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να συνενέσουμε, αντιθέτως θα καταργήσουμε αυτή την επιλογή. Ο κύριος Λάτσης βρίσκεται παντού. Δεν είναι όμως οι μόνες περιοχές της πόλης μας οι οποίες απειλούνται από εκχώρηση. Μιλάω για τα τρία μεγάλα ακίνητα, τα τρία τελευταία μεγάλα ακίνητα που βρίσκονται στο Χαλάνδρι, για το οικόπεδο στην Λεωφόρο Πεντέλης και Αττική Οδό, το οποίο έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, για το μεγάλο οικόπεδο που βρίσκεται στην Ηρακλήτου, το οποίο επίσης βρίσκεται σε διαδικασία ξεπουλήματος για το χρέος μέσω ΤΑΙΠΕΔ, και στο ακίνητο των 30 αστρεμάτων στο νομισματοκοπείο, ιδιοκτησία της ΚΕΔ, όπου σήμερα βρίσκεται το γήπεδο του Απόλλωνα, το οποίο πριν από μερικά χρόνια ο προηγούμενος δήμαρχος, ο κ. Ζαχαιρόπουλος, φιλοδοξούσε να οικοδομήσει 55.000 τετραγωνικά μέτρα, φέρνοντας το Υπουργείο Οικονομικών, σχέδιο που ναυάγησε χάρη και στους αγώνες των κατοίκων και τους δικούς μας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα το γήπεδο του Απόλλωνα και ο ελεύθερος χώρος των 30 θεμάτων βρίσκεται σε κίνδυνο, γιατί ετοιμάζονται να το ξεπουλήσουν για το χρέος. Η διοίκηση αρνείται ακόμα και να βγάλει και ένα ψήφισμα για τους τρεις αυτούς μεγάλους χώρους, που εάν περνούσαν στην ιδιοκτησία του Δήμου, θα μπορούσαν να λύσουν πολλά προβλήματα και στον τομέα του πρασίνου και στον τομέα της φιλοξενίας των απαραίτητων κοινωνικών υποδομών που λείπουν στην πόλη μας. Και με το εμπορικό κέντρο τι συμβαίνει? Έχετε εδώ τα Mall αφενός, τα οποία καταλαβαίνω ότι, μάλλον υποθέτω, ότι επηρεάζουν την λειτουργία των μικρότερων καταστημάτων, αλλά η φυσιογνωμία του κέντρου του Χαλανδρίου και... Τελευταία χρόνια το εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου δέχεται μία δραματική μεταβολή. Είχαμε ένα δυναμικό εμπορικό κέντρο. Αυτή τη στιγμή και λόγω της κρίσης έχουμε το 25% των καταστημάτων κλειστά. Είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των μεγάλων πολυκαταστημάτων που αναπτύσσονται περιμετρικά της πόλης. Είναι ταυτόχρονα όμως και της κρίσης, είναι όμως ταυτόχρονα αποτέλεσμα και των επιλογών των διοικήσεων του Δήμου, που επέλεξαν αυτή τη μορφή ανάπτυξης για το Χαλάνδρι, που έχει φτάσει στα όρια της. Τι περιλαμβάνει αυτή η ανάπτυξη του? Σήμερα αυτό το μοντέλο έχει καταρρεύσει και η διοίκηση του Δήμου προσπαθεί, δίνοντας αφιδώς άδειες για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταφέρνει τη μετάλλαξη αυτού του εμπορικού κέντρου με οδυνηρές συνέπειες για τους κατοίκους του κέντρου. Σε επίπεδο όχλησης? Σε επίπεδο όχλησης, σε επίπεδο συγκοινωνιακών θεμάτων, και όπου φεύγουν τα καταστήματα και η εμπορική κίνηση, έρχεται η νύχτα με τα διάφορα προβλήματα που κουβαλάει μαζί της. Στην πραγματικότητα, το εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου πρέπει να προστατευτεί με μια σειρά μέτρων που διατυπώνουμε στο προγραμματικό μας πλαίσιο και που περιλαμβάνουν μια μελέτη χρήσεων γης, τον περιορισμό των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της νεολαίας της πόλης, με παράλληλη προστασία των περιοχών κατοικίας. Μιλήστε μας λίγο για τις κοινωνικές δομές του Δήμου και ποια είναι η στόχευσή σας, δεδομένου ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν μπει προγράμματα ΕΣΠΑ για να λειτουργήσουν οι κοινωνικές δομές, αλλά αυτό δηλώνει και την ένδυα και της κεντρικής πολιτικής και των Δήμων ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά στον αριθμό
και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των παιδικών σταθμών της πόλης. Το Χαλάνδρι πριν από πολύ λίγα χρόνια, το 2010, είχε 8 παιδικούς σταθμούς, έχει μείνει με 4. Είχε 700 παιδιά, έχει μείνει με 400 παιδιά. Δεν υπάρχει πλέον βρεφονιπιακός σταθμός στην πόλη. Την ίδια στιγμή η διοίκηση του κυρίου Κουράση διαφημίζει το έργο της στον χώρο των παιδικών σταθμών. Μιλώντας, μάλιστα, το τελευταίο διαφημιστικό φυλάδιο μιλάει για μια ανοιχτή αγκαλιά για τις μανάδες του Χαλανδρίου. Φαίνεται ότι για τη διοίκηση Κουράση, μάνα του Χαλανδρίου είναι μόνο όποια έχει παιδί πάνω από 2,5 ετών, γιατί όποια έχει παιδί κάτω από 2,5 ετών και είναι εργαζόμενη, δεν έχει που να το αφήσει. Στο Χαλάνδρι, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον βρεφονιπιακό σταθμό. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίζονται ως φορείς της ανανέωσης στην πόλη και ως υποψήφιοι σωτήρες οι άνθρωποι εκείνοι που ως διοίκηση των παιδικών σταθμών άφησαν ένα τεράστιο χρέος της τάξης των 600.000 ευρώ κατά τη διαχείριση του νομικού προσώπου των παιδικών σταθμών πρωτού κλείσει. Αυτοί που έκλεισαν τον μοναδικό βρεφονιπιακό σταθμό και αυτοί που μείωσαν τον αριθμό κατά 50% των παιδικών σταθμών και σχεδόν κατά 45% τον αριθμό των παιδιών που υπάρχουν σε αυτά. Υπάρχει μια πρωτοβουλία στο Χαλάνδρι, ο Συνεταιρισμός Γονέων, που αποτελεί μια προσπάθεια του κινήματος των γονιών να βρει άμεσες και βιώσιμες λύσεις σε τέτοιου είδους θέματα. Πάντως, η δημοτική, με τη δημιουργία δομής φύλαξης παιδιών, που όμως δεν μπορεί βεβαίως να λύσει το πρόβλημα μιας δημοτικής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής πολιτικής. Εμείς ως Δημοτική Αρχή είναι προφανές ότι θα προβάλλουμε και θα ενισχύσουμε και τις συνεταιριστικές πρακτικές του κινήματος. Ταυτόχρονα όμως θα αλλάξουμε τις προτεραιότητες και όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά τη χωροταξική κατανομή των παιδικών σταθμών. Βεβαίως, στο πλαίσιο της γενικότερης πάλης, να υπάρχουν χρήματα, να υπάρχουν κονδύλια μάλλον, να υπάρχουν προσλήψεις εργαζομένων του απαραίτητου προσωπικού, πρέπει να λειτουργήσουν, ας πούμε, με επάρκεια αυτή η σταθμή. Να περάσουμε στην καθαριότητα από αυτού τι συμβαίνει και πώς εσείς θα τη διαχειριστείτε, γιατί τα σκουπίδια είναι χρυσός. Τα σκουπίδια στην πραγματικότητα είναι ένας φόρος της κοινωνίας η οποία πρέπει να γυρίζει το όφελος πίσω στην κοινωνία και ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων σήμερα και αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο το Χαλάνδρι αλλά αφορά την κεντρική πολιτική διαχείριση αυτών των απορριμμάτων στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος που επενδύει στην αύξηση του όγκου τους στην αξιοποίησή τους για τα συμφέροντα ορισμένων ιδιωτών μέσω των συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα που προωθούνται και στο επίπεδο της περιφέρειας και ταυτόχρονα μολύνει το χώμα, τα νερά και τον αέρα στον οποίο ζούμε όλοι μας. Ειδικά για το Χαλάνδρι υπάρχει μια κατάσταση στο τομέα της καθαριότητας που είναι αφόρητη και που δυσκολεύει μέρα με την ημέρα και που εάν εξακολουθήσει να υλοποιείται αυτή η πολιτική θα έχουμε αδιέξοδο και μάλιστα ένα διπλό αδιέξοδο. Προκαλείται παραδείγματος χάρη από την έλλειψη χώρου στάθμευσης των απορριμματοπόρων μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του χώρου, του μοναδικού χώρου που υπάρχει σήμερα στο Χαλάνδρι και χρησιμεύει για τη στάθμευση των απορριμματοπόρων. Μιλάω για το οικόπεδο στην Αττική Οδό και το χώρο Πεντέλης, όπου φιλεξενεί σήμερα το αμαξοστάσιο και το οποίο είναι χώρος που έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και πηγαίνει για ξεπούλημα για το χρέος. Στη δική μας αντίληψη, επεξεργαζόμαστε και θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικής διαχείρισης των απορριμμάτων στη βάση της αρχής της μικρής κλιμάκας
της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, αφού έχει προηγηθεί διαχωρισμός στην πηγή, πράγμα που θα μειώσει το συνολικό όγκο των απορριμμάτων προς μεταφορά περισσότερο από 40%. Μία επιλογή που αν υλοποιηθεί από μια καινούργια δημοτική αρχή θα έχει άμεσο όφελος και για τον κάθε πολίτη του Γαλάνδρου. Δεν αναφέρομαι μόνο στο περιβαλλοντικό όφελος, αλλά και στο οικονομικό, γιατί μία τέτοια ολοκληρωμένη τοπική διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους. Είστε τις κομποστοποίησεις την έχετε σκεφτεί? Η κομποστοποίηση είναι ένα τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου, όπως λέγαμε προηγουμένως, που βασίζεται στο διαχωρισμό στην πηγή, στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση. Η κομποστοποίηση λοιπόν είναι ένα τμήμα αυτής της διαδικασίας που αφορά τα οργανικά υλικά και κυρίως για το Γαλάνδρι αφορά τα 37.000 κυβικά μέτρα κλαδεμάτων που έχουμε στο Δήμο μας τον χρόνο, τα οποία αυτή τη στιγμή θάβονται μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένας μαζί με τα προϊόντα από τις τρεις λαϊκές που υπάρχουν στο Γαλάνδρι, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή κόμποστ, το οποίο θα μπορούσε να καλής ποιότητας, από τη στιγμή που είναι διαχωρισμένο από τις διάφορες τοξικές ουσίες, θα μπορούσε να φέρουν και έσοδα στο Δήμο και στους δημότες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μικρά βήματα, με πιλωτικό σχέδιο σε κάποιες περιοχές της πόλης μας, με κέντρα συλλογής ανά γειτονιά και συνεχώς μεγαλώνοντας τον όγκο των ανθρώπων που μπορούν να υποφελούνται από αυτό. Υπάρχουν περιθώρια και σχέδια και διάθεση και δημιουργικές σκέψεις, αρκεί οι πολίτες να δώσουν και την δυνατότητα εφαρμογής αυτών των πολιτικών στην πράξη. Στο Γαλάνδρι, χαρακτηριστικό του Γαλανδρίου είναι η ματιά ως μοναδικός πνεύμα μας, φυσικό τοπίο, η ξεκούραση των πολιτών του Γαλανδρίου. Μια ρεματιά που κινδυνεύει συνέχεια από προσπάθειες, ας πούμε, ιδιωτικοποίησης, από την εγκατάλειψη, από την κατάρρευση των πρανών και μια ρεματιά που φέρνει μαζί με τη ζωή, πολλές φορές μαζί της και πλημμυρικές καταστάσεις με τραγικά αποτελέσματα, όπως ζήσαμε πέρυσι στην πόλη μας, που χάθηκε ένας νέος άνθρωπος από την πλημμύρα που στο συνοικισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι η ρεματιά πρέπει να διατηρήσει το χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος, να τηρηθεί το προεδρικό διάταγμα προστασίας της και όλες οι προβλέψεις του, να ενισχυθούν τα παρανή με φυσικό τρόπο και όχι με φαραγωνικά έργα που μεγαλώνουν το πρόβλημα της κατάρρευσης τους, αυξάνοντας τη ροή των υδάτων. Είμαστε αντίθετοι στα σχέδια χωρίς σύστηση στους ιδιώτες και τα έχουμε παλέψει πολλές φορές. Της αξιοποίησης. Ναι, της ευρύτερης αξιοποίησης. Τα έχουμε παλέψει πολλές φορές στο παρελθόν. Και είμαστε υπέρ ενός προγράμματος και συγκεκριμένων παρεμβάσεων ανάδειξής της σε έναν χώρο επίσκεψης των πολιτών του Γαλανδρίου. Έχουμε διαμορφώσει στο πρόγραμμά μας ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε στο βαθμό που γίνουμε δημοτική αρχή. Εσείς έχετε όμως ένα ελεκτικό σχήμα. Το μαζί θα τα φάμε. Το μαζί να τα φάμε είναι μια τελετική δομή αλληλεγγύης, στην οποία συμμετέχουν πολλά μέλη της παράταξής μας. Είναι μια πλατιά δομή αλληλεγγύης που λειτουργεί στην πόλη περισσότερο από 1,5 χρόνο τώρα. Συντηρεί σε τακτική βάση 100 οικογένειες, 220 ανθρώπους μαζί με τα παιδιά, με μηδενικό κόστος στο δημόσιο χρήμα, με ελάχιστα έξοδα. Ξεκίνησε ως μια προσπάθεια δημιουργίας ενός δικτύου χωρίς μεσάζοντες στην πόλη. Εξελίσσεται σιγά σιγά σε μια μεγάλη δομή αλληλεγγύης και σε μια μεγάλη γιορτή κάθε γειτονιάς όπου διεξάγεται. Ταυτόχρονα σε ένα πολιτιστικό γεγονός όπου παίρνουν μέρος δεκάδες
και εκατοντάδες γονείς και τα παιδιά τους, δίνοντας το παράδειγμα ενός κέντρου αλληλεγγύης, πολιτισμού και δημιουργίας σε κάθε γειτονιά της πόλης. Υπάρχει ένα σκάνδαλο για το θέμα των Ρωμά. Και αυτή τη στιγμή τέσσερις αιρετοί της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου του πρώην δημάρχου του κ. Ζαφυρόπουλου, είναι ελεύθεροι με καταβολή βρηματικής εγγύησης για την χρησιμοποίηση του ποσού των 911.000 ευρώ για τον καθαρισμό της, αυτής της περιοχής. Υπάρχει ένα πόρισμα ελεκτών δημόσιας διοίκησης που ανακάλυψε σημεία και τέρατα σε σχέση με τη διαχείριση αυτού του ποσού. Δόθηκε για χωματουργικά έργα. Φανταστείτε, 1.000.000 ευρώ για χωματουργικά έργα μπορούσε κάποιος να μεταφέρει τη μισή πεντέλη. Βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση στο στάδιο της προανάκρισης που τελείωσε από ό,τι μαθαίνουμε. Υπήρχαν αυτοί οι όροι της χρηματικής εγγύησης. Κυρίως όμως είναι για μας ένα δείγμα της αδιαφανούς διαχείρισης στο Δήμο Χαλαβρίου, όπως και σε άλλους Δήμους όλων αυτών των κονδυλίων που πάρθηκαν εν ονόματι το Ρωμά, χωρίς ποτέ πραγματικά να αξιοποιηθούν για να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, στέγασης, υγιεινής για αυτούς τους συμπολίτες μας. Στο τελευταίο τεύχος της εφημερίδας που εκδίδεται, διαβάζω «Μαζί θα τους σταματήσουμε». Είναι εφικτό? Είναι εφικτό με την δύναμη των πολιτών. Κοιτάξτε, στη μνημονιακή λέλαπα που ζούμε τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει κατανοητό και στον τελευταίο άνθρωπο αυτής της χώρας ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε στους πολίτες αυτής της πόλης είναι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, ότι η δύναμή τους βρίσκεται στην ενότητα και στον αγώνα τον οποίο κάνουμε κάθε μέρα και θα κάνουμε και στο μέλλον όλοι μαζί και ότι πρέπει να γυρίσουν σελίδα, να πάρουν απόφαση να απαλλαχτούν μια και καλή από το χρεοκοπημένο πολιτικό προσωπικό που οδήγησε τη χώρα και την πόλη σε αυτά τα αδιέξοδα. Εμείς είμαστε έτοιμοι με την γνώση, την εμπειρία, τη μαχητικότητα που έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια στην υπεράσπιση της πόλης να συμβάλλουμε σε αυτόν τον αγώνα και αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε μαζί μέχρι το τέλος. Εγώ θέλω να πιαστώ από το ότι θα παλέψουμε. Είχαμε ήδη έναν αγώνα που δόθηκε και ήταν, σημειώθηκε μια μεγάλη νίκη ενάντια στους πληστηριασμούς και είμαστε εδώ στο Χανιάδη. Πριν από 15 μέρες πράγματι δόθηκε μια μεγάλη μάχη με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη προσπάθεια για πληστηριασμό πρώτης κατοικίας στην Αθήνα που αποφεύθηκε χάρη στη μαζική κινητοποίηση εκατοντάδων αλληλέγγυων πολιτών της πόλης μας και ευρύτερα μια νέα γυναίκα και η μητέρα της κατάφεραν να διατηρήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα τη στέγη τους χάρη σε αυτή την κινητοποίηση. Εμείς στο βαθμό που οι πολίτες μας εμπιστευτούν τη διοίκηση του Δήμου θα κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε κανένας πολίτης στην πόλη μας να μην χάσει το σπίτι του, να μην μείνει άστεγος. Και θα συνδράμουμε κάθε τέτοια κινηματική προσπάθεια με αποφασιστικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσετε σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Εγώ ευχαριστώ. Και ακόμα στην Αθήνα. Να είστε καλά. Και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.